Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στη συνέντευξη του Συνδυασμού Συμβόλαιου Ζωής με το Αιγαίο. Έχουμε μπει με την ανακήρυξη των συνδυασμών, έχουμε μπει στην τελευταία ευθεία για τις εκλογές. Ο συνδυασμός μας δίνει τη μάχη για την ανατροπή, μια ανατροπή, όπως έχουμε πει από την αρχή, με γνώση, με όραμα και σχέδιο. Δεν θα ήθελα να σταθούμε στα ονόματα τα οποία πορτίζουν το ψηφοδέλτιο, γιατί είναι ήδη γνωστά, νομίζω, και γιατί θεωρώ ότι και σε αυτές τις εκλογές επικράτησε η ονοματολογία. Εμείς θεωρούμε ότι τα πρόσωπα παίζουν σαφώς ειδικό ρόλο, αλλά ειδικότερο ρόλο παίζουν οι θέσεις. Όμως θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο στα χαρακτηριστικά των προσώπων τα οποία έχουμε μαζί μας στο ψηφοδέλτιο. Καταρχήν, οι περισσότεροι από τους υποψήφιους συμβούλους δεν είναι μέλη κομμάτων. Αυτό είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάναμε ένα άνοιγμα σε ανθρώπους της κοινωνίας οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν, θέλουν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση μιας νέας κατάστασης. Πιστεύουμε ότι με τη γνώση θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θέλαμε από την αρχή να αποφύγουμε τις γενικολογίες, οι οποίες ακούγονται διαρκώς σε κάθε προεκλογική περίοδο και ακόμη περισσότερο σήμερα, και προσπαθήσαμε με ξεκάθαρους όρους, με ένα συμβόλαιο, το Συμβόλαιο Ζωής με το Αιγαίο, να προχωρήσουμε μπροστά. Βάλαμε τους όρους του συμβολέου, τους καταθέσαμε δημόσια και τους έχετε μπροστά σας. Είναι το τελευταίο φυλάδιο το οποίο εκδώσαμε και στο οποίο περιλαμβάνονται θέσεις για μια σειρά από θέματα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό των προσώπων είναι ότι είναι πρόσωπα γνωστά στις τοπικές κοινωνίες για το ήθος τους, για τη δουλειά τους, για το χαρακτήρα τους, για τη συμμετοχή τους. Δεν είναι γνωστά για την πολιτική τους σταδιοδρομία και κυρίως δεν είναι γνωστά μόνο από αυτήν. Γιατί έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνιμοι της πολιτικής, χωρίς να έχουν κάποια άλλη ιδιότητα, και το βλέπουμε άλλωστε και στα βιογραφικά που έχουν αναρτηθεί δεξιά και αριστερά. Επίσης, μαζί μας υπάρχουν και διάφοροι νέοι, όπως βλέπετε εδώ και τον Μιχάλη τον Κωνσταντέλη. Νέοι, γιατί πιστεύουμε ότι με νέους ανθρώπους μπορούμε να προχωρήσουμε διαφορετικά. Θέλουμε να ακούσουμε και τη δική τους άποψη. Η νέα γενιά, η οποία χτυπιέται ιδιαίτερα από την ανεργία και η οποία ψάχνει να βρει διέξοδα. Άρα, θέλουμε και τη νέα γενιά μαζί μας. Δεν είναι μόνο ο Μιχάλης που είναι μαζί μας, υπάρχουν και άλλα άτομα, όπως η Ιωάννα, είναι η Βικτόρια, και σε άλλα νησιά επίσης έχουμε, στη Σάμο έχουμε τρεις νέους, στη Χίο έχουμε άλλη μία νέα. Έχουμε κόσμο νέο, γιατί θέλουμε να ανανεώσουμε το λόγο μας και να ανανεώσουμε και τη σχέση μας με τους πολίτες. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι χρειάζεται αλλαγή πορείας, απαλλαγή από νοοτροπίες και πρακτικές και ανθρώπους που συμβολίζουν το χθες. Το χθες που το υπηρετούν εδώ και δεκαετίες, δρώντας με αδιαφάνεια, σπατάλη και συναλλαγή και ταυτόχρονα όντας αναποτελεσματικοί. Δεν έλυσαν τα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά τα βρίσκουμε πάλι μπροστά μας. Τι συζητάγαμε πριν 30 χρόνια, αυτά συζητάμε και σήμερα. Επομένως, αυτοί που υπηρέτησαν μέχρι τώρα, γιατί θέλουν να ξαναεκλεγούν, τι μπορούν να προσφέρουν. Και αυτός είναι ο λόγος, ο βασικός λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να κατεβούμε στις εκλογές. Είναι ότι δεν μπορούμε να δούμε τα ίδια πρόσωπα, με τις ίδιες πρακτικές και την ίδια αναποτελεσματικότητα να μας διοικούν. Και αποφασίσαμε, άνθρωποι καθημερινοί, να αφήσουμε τις δουλειές μας, την προσωπική μας ζωή και την καριέρα μας και να δουλέψουμε όλοι μαζί. Γιατί θεωρούμε ότι αυτή την περίοδο οφείλουμε να αλλάξουμε, όπως το λέμε, καπετάνιο και πλήρωμα στο σκάφος που λέγεται Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Να μην αφήσουμε αυτούς που έριξαν το πλοίο στην ξέρα την περίοδο της νηνεμίας, να τους αφήσουμε να κυβερνήσουν και την περίοδο της φορτούνας. Εγώ θα κάνω ένα ευθύ ερώτημα. Ποιος παίρνει στην επιχείρησή του ανθρώπους αποτυχημένους να τον διοικήσουν? Οι άνθρωποι οι οποίοι διοίκησαν μέχρι τώρα είναι αποτυχημένοι, και αυτό το δείχνουν τα νούμερα, το δείχνει η κρίση σε όλα τα επίπεδα. Όλοι μιλάνε για επιτυχίες. Πού τις είδαν τις επιτυχίες? Οι πολίτες, εμείς δεν τις βλέπουμε. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι παρακολουθώντας προφανώς και τους υποψήφιους στην προεκλογική εκστρατεία,
κινούνται όλοι με τα ίδια χνάρια του παρελθόντος. Πρόσωπα, πρόσωπα γνώριμα από το χτες, ωραία λόγια χωρίς περιεχόμενο και χωρίς προτάσεις. Πρόσωπα που, όπως είπα και προηγούμενα, λένε ότι θα λύσουν προβλήματα που δεν τα έλυσαν χτες. Ακούμε ότι θα λυθεί το ακτοπλοϊκό, θα λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας, του τουρισμού, της αγροτικής ανάπτυξης, του νερού. Θα. Το ίδιο πράγμα. Δεν μας λένε πώς όμως. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φαίνονται αμήχανοι μπροστά στα προβλήματα. Πολλά τα ανακαλύπτουν τώρα. Υπάρχουν υποψήφοι που δήλωσαν ότι γυρίζουν από περιοχή σε περιοχή για να αφουγκραστούν τα προβλήματα. Δεν τα γνωρίζουν. Τώρα ξεκινάνε να μάθουν τα προβλήματα. Πότε θα δρομολογήσουν λύσεις, αν δεν ξέρουν τα προβλήματα. Και ζητούν από τους πολίτες, το διάβασα πρόσφατα σε μια προεκλογική συγκέντρωση, να τους πούνε τι θέλουν τώρα. Κάνουν επικοινωνιακές συσκέψεις, συγκεντρώσεις και η ερώτηση πάλι είναι: σχέδιο δράσης έχουν, θα το καταθέσουν έστω και τώρα? Γιατί σχέδιο δράσης δεν μπορούν να είναι οι υποσχέσεις για μεγάλα έργα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν, είτε γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα, ειδικά μετά τις περικοπές που έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξης στο ΕΣΠΑ και θα μεταφέρει πολλά έργα της τρέχουσας περίοδου στην επόμενη, είτε γιατί το νέο ΕΣΠΑ δεν περιλαμβάνει μεγάλα κονδύλια για κλασικά έργα μεγάλης κλίμακας, αλλά περιλαμβάνει δράσεις για την καινοτομία, τη χρήση τεχνολογιών, πληροφορίες και επικοινωνίας, ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων, εξοικονόμηση πόρων, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, διαβίου μάθηση. Δεν άκουσα κουβέντα για αυτά τα θέματα από τους συνυποψήφιους. Πότε θα τα πούν, τι θα κάνουν αύριο, δεν μας λένε καθόλου. Μάλλον δεν πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξει και τίποτα στην περιφέρεια. Εμείς, και θα συνοψίσω τα θέματα τα οποία θίξαμε και θα θίξουμε ακόμη στην προεκλογική περίοδο, σε μερικά πολύ συγκεκριμένα και βασικά κατά την άποψή μας. Το πρώτο αφορά τη διακυβέρνηση της περιφέρειας. Πρέπει να είναι διαφορετική. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η περιφέρεια όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα. Πρέπει να έχει ουσιαστική και διαφανή λειτουργία των θεσμών της. Και δεν μιλάω μόνο το Περιφερειακό Συμβούλιο πώς λειτουργεί. Υπάρχουν και άλλοι θεσμοί οι οποίοι ή υπολειτουργήσαν ή δεν λειτουργήσαν καθόλου. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης. Δεν δούλεψε καθόλου. Μα αυτή είναι η επιτροπή που θα μιλήσει για το αναπτυξιακό σε σύνδεση με τους φορείς και τους Δήμους. Πότε θα συνεδριάσει αυτή η επιτροπή για να γίνει κουβέντα ουσίας? Ποτέ. Ή τυπικά με 8 μέλη παίρνουμε την απόφαση και προχωράμε. Δεν μπορεί να υπάρξει έτσι. Δεν λειτουργήσε Περιφερειακή Επιτροπή Τουρισμού. Εγώ είμαι μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου ως εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου. Το Βόρειο Αιγαίο προφανώς δεν ενδιαφέρεται για τον τουρισμό, δεν ενδιαφέρεται για την αγροτική ανάπτυξη, δεν ενδιαφέρεται για την καινοτομία. Για τίποτα δεν έκανε επιτροπές δουλειάς. Άρα, μάλλον η διακυβέρνηση της περιφέρειας στο μυαλό τους είναι κάτι διαφορετικό. Ένα δεύτερο το οποίο ήταν επίσης. Δεν λειτουργήσε καθόλου αυτή την περίοδο. Συνεργασία με τις άλλες νησιωτικές περιφέρειες. Μιλάμε για νησιωτική πολιτική. Ποιος θα την κάνει, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μόνη της? Η συνεργασία με το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια και την Κρήτη, πού βρίσκεται? Στο πουθενά. Η συνεργασία με τις άλλες νησιωτικές περιφέρειες της Ευρώπης, πού βρίσκεται? Στο πουθενά. Συμμετείχα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, μετά το Πάσχα, στη συνάντηση των νησιωτικών περιφερειών της Ευρώπης. Μια διάσκεψη που την παρακολουθώ 30 χρόνια. Για να μπορούμε να γνωρίζουμε τι γίνεται, τι συζητιέται, τι προχωράει, τι δεν προχωράει, πού πρέπει να παρέμβουμε, πού πάνε καλά τα πράγματα. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πού βρίσκεται? Πουθενά. Θα συνεχίσουμε αυτή την τακτική? Εμείς έχουμε την πολιτική βούληση να θέσουμε τα θέματα νησιωτικής πολιτικής. Ως γραμματέας Αιγαίου προχώρησα στην θεσμική κατοχήρωση. Υπάρχει η ρήτρα νησιωτικότητας, υπάρχει το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, υπάρχει το Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής. Η ηγεσία που ακολούθησε μετά τα πάγωσε. Πρέπει όμως ως περιφέρεια, εμείς που έχουμε το ενδιαφέρον να υπάρξει νησιωτική πολιτική, να τα ξανακινήσουμε. Εμείς την πολιτική βούληση την έχουμε. Οι άλλοι μάλλον αδιαφορούν. Στρατηγική ανάπτυξη. Δεν ακούσαμε τίποτα. Είπα και προηγουμένως για έργα ακούμε. Εμείς τι λέμε? Ποιοτικό, πράσινο, δημιουργικό Αιγαίο. Ήταν μια δουλειά που κάναμε. Έκανα με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για όλα τα ευρωπαϊκά νησιά και την επαναφέρουμε, ειδικά για το Βόρειο Αιγαίο. Φυσικό δομημένο περιβάλλον, πολιτισμός, τα προϊόντα μας αποτελούν στοιχεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν
για να, και να αναδειχθεί η ταυτότητα του κάθε νησιού ξεχωριστά. Κάνω μια παρένθεση. Χθες ήμουνα σε μια συνάντηση που έκαναν οι συν της άλλης στη Γέρα. Μια συνάντηση που αφορούσε τη βιοποικιλότητα του νησιού και τη δυνατότητα αξιοποίησης της χλωρίδας του νησιού για των αρωματικών φυτών για προϊόντα. Μας ανέφερε η υπεύθυνη του Ιθιάγη που είχε έρθει να κάνει την ομιλία, υπάρχουν τζίροι δισεκατομμυρίων σε επίπεδο κόσμου. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία, όλες οι χώρες γύρω μας κάνουν δουλειά. Η Ελλάδα έχει την υψηλότερη βιοποικιλότητα, τα νησιά του Αιγαίου έχουν πολύ ψηλή βιοποικιλότητα. Τι κάνουμε? Τίποτα. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Ψάχνουμε να βρούμε την απασχόληση, την ανάπτυξη αλλού. Είναι εδώ. Είναι σε αυτά που λέμε ποιοτικό, πράσινο Αιγαίο, δημιουργικό Αιγαίο. Πρέπει να βάλουμε τους ανθρώπους, τους νέους, να δημιουργήσουν. Όχι να περιμένουμε την παλιά λογική, να τους διορίσουμε με πεντάμινες συμβάσεις εδώ και εκεί. Αυτό έχει πεθάνει. Θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θέλουμε το Αιγαίο να γίνει ανταγωνιστικό, δραστηριότητες που να πουλάνε, να μπορούμε να κάνουμε νέα προϊόντα. Προς εκεί πρέπει να κινηθούμε. Υπάρχει ένα brand name, το Αιγαίο Αρχιπέλαγος. Στον κόσμο ολόκληρο. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Είναι ένα δυνατό όνομα στην αγορά και πρέπει να το αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Και κάτω από την ομπρέλα αυτή, να βάλουμε τον τουρισμό, την αγροτική ανάπτυξη, τη γαλάζια ανάπτυξη, την ανάπτυξη δηλαδή με τη θάλασσα. Είμαστε νησιά και έχουμε γυρίσει την πλάτη μας στη θάλασσα και κοιτάμε τι, δεν ξέρω, ειδικά, και κάνω μια παρένθεση πάλι εδώ, ειδικά για τα μικρά νησιά που δεν έχουν ενδοχώρα. Υπάρχει ο Εστράτης. Υπάρχουν τα ψαρά, υπάρχουν οι ινούσεις, υπάρχουν οι φούρνοι. Όλα αυτά τα νησιά πρέπει να κοιτάξουν από εκεί αναπτύχθηκαν, τη θάλασσα, τη δραστηριότητα της θάλασσας. Τώρα πρέπει να δούμε νέους τρόπους για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των νησιών αυτών. Υπάρχουν δυνατότητες. Υπάρχουν τα θαλάσσια πάρκα. Υπάρχουν δυνατότητες προστασίας του θαλάσσιου πλούτου με διάφορες χρηματοδοτήσεις. Ποιος τις αναζήτησε? Η Επίτροπος. Μέχρι τώρα η Ελληνίδα Επίτροπος για τα θέματα αυτά αλληλείας και θαλάσσιας πολιτικής, η Μαρία Δαμανάκη, έλεγε κατ' επανάληψη σε όλες τις συναντήσεις που εγώ παραβρέθηκα. Η Ελλάδα δεν έχει αξιοποιήσει ούτε ένα ευρώ από αυτές τις χρηματοδοτήσεις που έδινε κατευθείαν η ίδια. Κατευθείαν η ίδια. Η Γενική Διεύθυνση Αλληλείας. Δεν κάναμε τίποτα. Για ποιο λόγο? Δεν μας αφορούν αυτά τα θέματα εμάς. Άρα δεν είναι μόνο το ΕΣΠΑ που πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα πάντα που υπάρχουν, όλα τα εργαλεία. Αλλά για να τα αξιοποιήσουμε πρέπει να έχουμε σχέδιο. Και σχέδιο δεν υπάρχει. Κατάρτιση και διαβίου εκπαίδευση. Ακούσαμε τίποτα για το ανθρώπινο δυναμικό? Δεν θα ακούσουμε βέβαια. Ξεχνάνε να μας πούνε βέβαια ότι αυτές οι αρμοδιότητες από πέρσι έχουν έρθει στις περιφέρειες και στους δήμους. Πότε θα συνεργαστούμε μαζί τους για να κάνουμε ένα σχέδιο να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους με συστηματικό τρόπο, να αποκτήσουν ό,τι χρειάζεται για να δουλέψουν καλύτερα αύριο? Υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος. Μιλάμε συνεχώς για την εκτοπλοεία. Δυστυχώς, και εδώ είναι οι αρμοδιότητες που αφορούν το κράτος κατά κύριο λόγο και πρέπει να αντιμετωπιστούν σε συνεργασία με το κράτος. Πότε αξιοποιήσαμε την κοινοτική νομοθεσία για αυτά? Ποτέ. Να υπάρχει διαφάνεια πώς δίνονται οι άγονες γραμμές, πώς χρηματοδοτούνται, πόσο χρηματοδοτούνται, πώς λειτουργούν, εάν εξυπηρετούν τους πολίτες. Όλα αυτά τα θέματα κανείς δεν τα συζητάει. Φωνές μόνο για να βγαίνουν στα δελτία. Ουσία δεν έχω δει καθόλου. Και εδώ υπάρχει δουλειά να γίνει. Υπάρχει δουλειά να γίνει σε ό,τι αφορά τον νέο σχεδιασμό του δικτύου. Εργαλεία που υπάρχουν, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, οι συνάδελφοί μου στοιχείο έχουν δουλέψει πάνω σε αυτά τα θέματα, έχουν κάνει προτάσεις που δεν αξιοποιούνται. Πρέπει να πιέσουμε ως περιφέρειες την πολιτεία να κάνει δουλειά. Τι κάναμε? Αφήναμε το Δήμαρχο Λίμνου να κυνηγάει δεξιά και αριστερά, τους Ικαριώτες να κυνηγάνε από την άλλη μεριά. Δεν υπήρχε συγκροτημένη θέση και λειτουργία. Τι έγινε με το Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών? Τίποτα. Ουδής ήταν παρόν για να καταθέσει τις απόψεις του και να πει, ξέρετε, και το Συμβούλιο πρέπει να λειτουργεί διαφορετικά. Δεν μπορεί να είναι πλειοψηφία να την έχουν οι λιμενικοί και να παίρνουν αυτή την απόφαση για το τι θα γίνει στα νησιά. Πρέπει να τα παίρνουν οι χρήστες. Να είναι οι τοπικές κοινωνίες, να είναι οι επιχειρηματίες, να είναι όλοι εκεί παρόντες και αυτοί πρέπει να εισηγούνται. Ποια δρομολόγια χρειάζονται, πόσα δρομολόγια χρειάζονται, πολλά το καλοκαίρι, λιγότερα το χειμώνα, διαφορετικά δρομολόγια χειμώνα-καλοκαίρι. Δεν χρειαζόμαστε τα ίδια δρομολόγια χειμώνα-καλοκαίρι.
να μπορεί να εξυπηρετηθεί, για παράδειγμα, πιθανώς, το έχουμε κάνει την πρόταση πολλές φορές, η Λίμνος με μια γραμμή Χίο, Μυτιλίνη, Λίμνο, Καβάλα, το χειμώνα που δεν υπάρχει κίνηση, να είναι μερικώς επιδοτούμενη, για να υπάρχει να ενδιαφέρον από καλά πλοία να καλύψουν τις γραμμές. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να συζητηθούν, να προταθούν και να πιέσουμε για λύσεις. Δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Ένα θέμα το οποίο έχει μπει το τελευταίο καιρό κατ' επανάληψη αφορά τις υποδομές και την εκποίηση των υποδομών, η οποία συζητιέται. Η κυβέρνηση το έχει βάλει το θέμα κατ' επανάληψη, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, όχι να δοθούν με μισθώσεις, αλλά να εκποιηθούν. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο και για την ακτοπλοεία και για τις υποδομές. Ανταγωνισμός, οι συνδείξεις ανταγωνισμού δεν υπάρχουν στα νησιά. Δεν είμαστε ούτε ο Πειραιάς, ούτε τα μεγάλα λιμάνια όπου μπορεί κανείς να εκποιήσει και να περιμένει να έχει ανταγωνισμό μεταξύ εταιριών. Εδώ λειτουργεί τελείως διαφορετικά το σύστημα στα νησιά. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό έχει ξεκαθαριστεί σε επίπεδο Ευρώπης εδώ και 30 χρόνια. Και η εκποίηση των υποδομών θα φέρει πρόσθετα προβλήματα στα νησιά. Μεγαλύτερο αποκλεισμό, μεγαλύτερα κόστη. Αυτό που λέμε συνήθως και το έχουμε και σαν πανεπιστήμιο το έχουμε δείξει, τα νησιά θα πάνε ακόμη πιο μακριά από την υπηρετική Ελλάδα. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ένα θέμα το οποίο μπαίνει και ξαναμπαίνει στα διάφορα νησιά μας είναι η προστασία των δημόσιων χώρων από καταπατήσεις και αυθαίρετες χρήσεις. Το είδαμε στη συζήτηση για το λιμάνι της Μυτιλίνης, το βλέπουμε στη Μύρινα, η συζήτηση γίνεται και σε άλλα νησιά. Εδώ τα πράγματα πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Η ποιότητα ζωής και η στρατηγική για την ποιότητα των υπηρεσιών βασίζεται σε αναβαθμισμένους δημόσιους χώρους. Σε αυτό πρέπει να είμαστε κάθετοι, οι κανόνες πρέπει να είναι ξεκάθαροι. Το κράτος πολλές φορές τα αφήνει αυτά στα θολά νερά και υπάρχουν καταπατήσεις και χρήσεις οι οποίες δεν είναι συμβατές, υποβαθμίζουν τους χώρους στους οποίους ζούμε, υποβαθμίζουν το προϊόν που θέλουμε να πουλήσουμε. Επομένως, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το τομέα ότι θέλουμε συγκεκριμένη στρατηγική. Είναι απέτηση των πολιτών οι δημόσιοι χώροι να είναι αναβαθμισμένοι και ελεύθερης πρόσβασης. Δεν μπορεί ο καθένας να τους κλείνει και να μην μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Μια σειρά από τέτοια θέματα και πολλά άλλα, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στη σελίδα μας, στο φυλάδιό μας, τα έχουμε καταθέσει για τους πολίτες. Έχουμε ετοιμάσει το συμβόλαιό μας, έχουμε θέσει τους όρους και ζητούμε από τους πολίτες να το προσυπογράψουν. Οι όροι μας είναι ξεκάθαροι και με αυτούς κατεβαίνουμε σε εκλογές. Ζητάμε να προχωρήσουν μαζί μας οι πολίτες, να μας υπερψηφίσουν, να έτσι έχουμε κοντά μας συμμάχους και για τη συνέχεια. Γιατί ξέρετε, οι λύσεις δεν θα δοθούν από μία μικρή ομάδα συμβούλων. Αυτοί πρέπει για να γίνουν αυτά τα οποία είπαμε προηγούμενα πράξη, θέλουμε την κοινωνία δίπλα μας. Και αυτή η κοινωνία πρέπει να καταλάβει το συμφέρον της, ποιο είναι σε ό,τι αφορά τη στρατηγική. Έτσι. Τελειώνοντας, ήθελα να πω ότι το Συμβόλαιο Ζωής με το Αιγαίο δίνει το μήνυμα της ανατροπής, αλλά ανατροπή με γνώση, όραμα και σχέδιο. Και αυτό το μήνυμα θέλουμε να φτάσει και στο τελευταίο σπίτι του Βορείου Αιγαίου, για να μπορέσουν να μάθουν οι συμπολίτες μας τι πρεσβεύουμε, για να μας εμπιστευτούν στις 18 Μαΐου. Στις 18 Μαΐου που ξεκινάει η νέα πορεία για το αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα σας στείλουμε αυτό ως δελτίο τύπου. Όχι. Το διάνθησα με άλλα πράγματα βέβαια που βγαίνουν στο δρόμο γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά είναι έτοιμο το δελτίο τύπου. Θα φύγει μόλις. Τα βασικά είναι εκεί. Έβαλα και άλλα πράγματα γιατί η καθημερινότητα και οι νέες εμπειρίες και οι νέες συζητήσεις δίνουν ευκαιρίες και για άλλα πράγματα. Καταρχάς, το ΕΣΠΑ, δυστυχώς θα έλεγα, όχι ευτυχώς, δυστυχώς είναι πρακτικά η μοναδική πηγή χρηματοδότησης και θα έλεγα η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι η μοναδική πηγή χρηματοδότησης. Μια και το ελληνικό κράτος δεν έχει να δώσει πλέον χρήματα αυτά που ξέραμε από τους εθνικούς πόρους. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει να δώσει ούτε την ίδια συμμετοχή για το ΕΣΠΑ. Και γι' αυτό κόβει και το ΕΣΠΑ κάθε τρεις και λίγο. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει ζητήσει και το ΕΣΠΑ, τουλάχιστον το τρέχον, είχε μια πολύ, πολύ μικρό ποσοστό ίδιας χρηματοδότησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μειωθήκαν τα έργα.
Αυτό σημαίνει ξεκάθαρα. Τώρα πάμε ακόμη ένα βήμα παρακάτω, κάνουμε περικοπές κι άλλες, ενώ το ΕΣΠΑ βρίσκεται για το Βόρειο Αιγαίο περίπου στο 53% της απορρόφησης. Τι λέει η εγκύκλειος του Υπουργείου που βγήκε πριν το Πάσχα, Μεγάλη Πέμπτη, ήταν η Σταύρωση φαίνεται του ΕΣΠΑ αυτή. Τι βγήκε και είπε, ότι παγώνουν οι νέοι διαγωνισμοί και οι νέες συμβάσεις, με αποτέλεσμα θα μείνουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο απορρόφησης. Προφανώς οι πόροι θα διατεθούν με άλλους τρόπους ή θα εντάξουμε άλλα έργα στους πόρους του ΕΣΠΑ. Δεν το λέει ευθρασώς η εγκύκλειος, αλλά αυτό θα γίνει. Το θέμα του ΕΣΠΑ νομίζω ότι είναι μια μεγάλη συζήτηση. Γιατί η Ελλάδα και η περιφέρειά μας, αλλά και η Ελλάδα ολόκληρη, το κακοχρησιμοποίησε το ΕΣΠΑ. Τα χρήματα που έπεσαν με τα από τα κοινωνικά ταμεία εδώ και 25 χρόνια είναι πάρα πολλά εκατομμύρια. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Εξαιρετικά μικρό. Η Ελλάδα δεν τα χρησιμοποίησε σωστά. Το ξέρουμε πολύ καλά. Όλες οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απάντησαν και απαντούν σε αυτό. Πολύ κακή χρησιμοποίηση, πολύ κακή απόδοση, χαμηλή απόδοση των πόρων του ΕΣΠΑ. Το είπανε από το πρώτο πρόγραμμα, το πρώτο κουπουσού, το πακέτο των Τελόρων, το γνωστό της δεκαετίας του 90, και εξακολουθούν και το λένε μέχρι σήμερα. Η χρήση των πόρων γίνεται με κακό τρόπο. Γιατί δεν έχουμε σχέδιο. Μιλάμε για διάφορα μεγάλα έργα, κάνουμε διάφορα έργα, κάνουμε ασύνδετα έργα. Το αποτέλεσμα το αναπτυξιακό είναι μηδενικό. Τι έχει γίνει για τον τουρισμό στο Βόρειο Αιγαίο? Το ψάχνουμε ακόμη. Γιατί δεν έχει γίνει κάτι? Τι έχει γίνει για τα αγροτικά? Το ψάχνουμε. Χτες στις συζητήσεις που έγιναν στη Γέρα, λέχθηκε πάλι ότι και οι πόροι τώρα που δίνονται για τους νέους αγρότες κλπ. Θα πάνε χαμένοι. Γιατί? Μα δεν έχουμε ένα σχέδιο τι θα κάνουν οι νέοι αγρότες που θα μπουν στην παραγωγή. Έχουμε τη δυνατότητα να τους χρησιμοποιήσουμε, να τους αξιοποιήσουμε και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να κερδίσουν πράγματα, να φτιάξουν προϊόντα. Κάναμε μια αναλυτική παρουσίαση, είχαμε κάνει και μια συνέντευξη, μια εκδήλωση για τα αγροτικά πριν από 2-3 μήνες περίπου. Και είχαμε πει ότι ξέρετε, πρέπει να στραφούμε στην παραγωγή προϊόντων τα που θα βγουν στην αγορά. Και όχι να συζητάμε μόνο ποιες επιδοτήσεις θα πάρουμε. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έγινε κατ' επανάληψη όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι οι αγρότες κοιτάνε αν θα πάρουν 10, 12, 15, 30, 50 χιλιάδες οι μεγαλοαγρότες και πολύ περισσότερα οι μεγαλοαγρότες της υπηρετικής Ελλάδας, και μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα, και δεν συζητάμε τι προϊόντα θα παρέχουν, σε ποια αγορά θα βγει. Είναι δυνατόν να σκέφτεται κανείς την καθημερινότητά του ότι το μόνο που θα πάρει θα είναι μια επιδότηση και δεν θα δουλέψει να παράγει ένα προϊόν? Έχουμε ακούσει πάρα πολλά συνθήματα, δεν θέλω να τα επαναλάβω, που αφορούν ιδιαίτερα την υπηρετική Ελλάδα, που γινόταν με τα διάφορα προϊόντα, δεν σκεφτήκαμε ποτέ την παραγωγή. Τελειώσανε αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει να αλλάξουν. Δεν φαίνεται να αλλάζουν. Οι ανακοινώσεις που γίνανε πρόσφατα στο Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης πάνω στο θέμα δείχνει ότι ακολουθούμε την ίδια λογική. Να ανακοινώσουμε ότι κάποιος πήρε επιδότηση και αυτό αρκεί. Δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Θα επανέλθω στην συζήτηση, αυτά που είδαμε χθες στη Γέρα. Μας παρουσίασε η εκπρόσωπος του ΕΘΙΑΓΕ τα προϊόντα με αρωματικά φυτά. Πώς κάνουν μικρές εταιρείες στην Ελλάδα, κάνουν αφέψιμο, κάνουν το τσάι του βουνού και το πουλάνε και πουλιέται ακριβά. Πώς πουλάνε το δίκταμο, πώς πουλάνε τέτοια προϊόντα. Γιατί να μην δουλέψουμε προς αυτήν την κατεύθυνση? Χρειαζόμαστε όμως μια άλλη λογική που δεν υπάρχει. Η λογική που υπάρχει είναι έργα και επιδοτήσεις. Με αυτή τη λογική δεν πάμε μακριά. Και όσα λεφτά να μας δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αποδώσουν. Αυτό είναι. Και να πω και κάτι ακόμη. Ξέρω κάθε φορά πως κλείνει το ΕΣΠΑ. Δηλαδή, αν μας δίνανε και τα διπλάσια λεφτά, θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε? Όχι. Το ΕΣΠΑ κλείνει τις τελευταίες μέρες κάθε χρόνο, όπως το έχετε ζήσει κατ' επανάληψη, βάζοντας άλλα έργα που χρηματοδοτηθήκαν από αλλού για να κλείσουν τις τρύπες του ΕΣΠΑ και τέτοιου είδους πρακτικές. Σχέδιο δεν υπάρχει. Για να πω κάτι ακόμη, γιατί το έχω παρακολουθήσει από κοντά. Άλλο σχέδιο κατατίθεται και εγκρίνεται στην αρχή και άλλο υλοποιείται στον δρόμο. Γιατί η απορρόφηση είναι το παν. Αυτό θέλουμε? Όχι βέβαια. Ένα άλλο σχέδιο θέλουμε και αυτό εμείς προτείνουμε. Και πάνω σε αυτό δεν είναι κάτι θεωρητικό. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, έχει συζητηθεί σε όλες τις περιφέρειες και πρέπει
και μπορεί να προχωρήσει με απλούς τρόπους. Αρκεί να γίνει κατανοητή η φιλοσοφία, τι σημαίνει ποιότητα στην παραγωγή, τι σημαίνει ότι στα πράσινα νησιά μιλάμε για καλή αξιοποίηση των λίγων πόρων που υπάρχουν. Δεν θα κάνουμε έργα δισεκατομμυρίων για το νερό. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά το νερό που έχουμε. Δεν μπορεί να κάνουμε και να ζητάμε και νέα έργα τέτοιου τύπου μεγάλης κλίμακας. Δεν μπορεί να ζητάμε 3-4 λιμάνια σε κάθε νησί, τα οποία κοστίζουν εκατομμύρια. Τώρα ξέρουμε ότι έχουμε ένα κεντρικό λιμάνι. Στην Ικαρία αποφασίσαν θα είναι ο Εύδηλος. Ο Άγιος Κύρκος δεν μπορεί να κάνει λιμάνι. Θα μείνει εκεί. Το Εύδηλο λιμάνι μεγαλώνει για να είναι ασφαλές. Θέλουμε ασφαλή λιμάνια, προφανώς. Δεν μπορούμε να έχουμε ανασφαλή λιμάνια σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Να πω το παράδειγμα της γειτονικής Χίου. Θέλουν λιμάνι. Φτιάχτηκε η μαρίνα, παραμένει κλειστή. Το κεντρικό λιμάνι έχει προβλήματα, λέει. Δεν κάναν τη μαρίνα εκεί όμως, που είναι αβαθή τα νερά, να μπαίνουν τα μικρά σκάφη μέσα στην πόλη. Κάναν αλλού μαρίνα, η οποία είναι νεκροταφείο σκαφών. Κάναν τα μεστά, δεν το τελειώσανε, δεν λειτουργεί. Κάναν λιμάνι στη Βολισσό, δεν θα πολύ λειτουργεί γιατί δεν πιάσαν τον νοτιά. Πόσα εκατομμύρια για πόσα λιμάνια και κανένα δεν είναι καλό. Πόσο θα συνεχίσει αυτή η παραγωγή λιμανιών χωρίς να χρησιμοποιούνται. Και για να γίνει κατανοητό τι εννοούμε πολιτική για την περιφέρεια και όχι για κάθε νησί χωριστά. Γιατί υπάρχει η φιλοσοφία να πούμε σε κάθε περιοχή τα έργα του. Εγώ είμαι αντίθετος. Κύριε, θέλουμε να υπάρχει θαλάσσιος τουρισμός στο Βόρειο Αιγαίο. Πρέπει να ξέρουμε ότι θα υπάρχει μια διαδρομή που θα φεύγει από την Καβάλα, στη Θάσο, στη Λίμνο, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Άρα χρειαζόμαστε λιμάνια κόμβους. Άρα ναι, το πλωμάρι το κάναμε και δεν λειτουργεί η μαρίνα του πλωμαρίου. Να υπάρχει μαρίνα στο Σίγρι, μετά να πηγαίνει στη Βολισσό, μετά να ξέρεις ότι θα πας στη Σάμο. Υπάρχει το λιμάνι του Πυθαγορείου και του Καρλοβάσου. Ξεκινάει το λιμάνι, ένα μεγάλο λιμάνι στον Άγιο Κήρυκο και μετά να μπορείς, μετά μπαίνεις πολύ κοντά γιατί η Πάτμος και τα υπόλοιπα νησιά είναι πολύ κοντά. Να ξέρω ότι έχω κάνει μια διαδρομή και αυτή τη διαδρομή να την πουλήσω. Να έρθω μετά εγώ στη περιφέρεια και να πω, ξέρετε, η διαδρομή του Βορείου Αιγαίου. Και ξέρετε τι έχει το Βόρειο Αιγαίο, δεν έχει μόνο τη θάλασσα, έχει στη Λίμνο αυτό το ιδιαίτερο, την Πολυόχνη, το κάστρο της Μύρινας, δεν ξέρω τι. Μετά στη Λέσβο μπείτε και κάνετε αυτά πάνω στο νησί. Η Χίος έχει τα Βυζαντινά της, η Σάμος έχει τα χειρολογικά της. Επισκεφτείτε το Βόρειο Αιγαίο και κάνετε και δουλέψτε με αυτόν τον τρόπο. Και κάνετε μια διαδρομή από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Ελάτε από απέναντι να μας επισκεφτείτε για αυτόν τον λόγο. Πολλά μπορούν να γίνουν. Υπάρχει τέτοια πρόθεση για σχέδιο? Δεν υπάρχει. Αυτό είναι που εμένα με βασανίζει όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ. Είμαι 28 χρόνια στη Λέσβο κάτοικος. Και αυτό με βασανίζει και αυτό με οδήγησε να πάρω την πρωτοβουλία να κατέβω σε εκλογές. Τίποτα περισσότερο από αυτό.